Εμείς κάνουμε, όντως κάναμε την πρώτη συνάντηση μεταξύ των Δήμων και των εμπλεκόμενων φορέων για να σχεδιάσουμε ένα δίκτυο μονοπατιών όπου υπάρχουν δυτοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος είναι να αναδείξουμε την ενδοχώρα μας και να έχει ο επισκέπτης αλλά και ο ντόπιος τη δυνατότητα να απολαμβάνει διαδρομές και να βλέπει την ενδοχώρα του νομού Λαχυσίου. Και ο δεύτερος στόχος είναι όλη αυτή η προσπάθεια την οποία ξεκινάμε τώρα να είναι στα πλαίσια της διαχείρισης της ασφάλειας για να μην υπάρχουν θέματα όσον αφορά να χάνονται οι επισκέπτες, να μην μπορούν να γυρίσουν πίσω και όλα τα σχετικά. Ασφαλής περιήγηση, τραυματισμοί κλπ. Να έχει τη δυνατότητα και το κάθε σωστικό συνεργείο να μπορεί να πάει άμεσα, να γίνει ακόμα γρηγορότερα η μεταφορά κάποιου ο οποίος έχει τραυματιστεί. Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει στο χρόνο μέσα, κύριε Ανδρουλακή? Να σας πω τώρα, εμείς ξεκινήσαμε τώρα, κάνουμε μία προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει ένας σχεδιασμός, ο οποίος να είναι ένας ομαλός σχεδιασμός, αλλά το πιο σημαντικό μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό να συμπεριλάβουμε με μία ομοιομορφία πολλές περιοχές στον νομό Λαχυσίου. Αυτό το οποίο λέμε και υποστηρίζουμε ότι οι περιηγητικές διαδρομές είναι μια τουριστική προβολή για κάθε μια περιοχή που σημαίνει ότι ενδυναμώνει και την οικονομική συνοχή μικρότερων οικισμών από όπου θα περνάνε οι επισκέπτες, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι για 365 επισκεψιμότητα. Δηλαδή για όλο το χρόνο. Δηλαδή ξέρετε, εντάξει, όταν επιτρέπουν βέβαια πάντα οι συνθήκες. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και στους χειμερινούς μήνες που ενδεχομένως η φύση είναι εντελώς διαφορετική από, από το καλοκαίρι ή από το φθινόπωρο δίνεται η δυνατότητα να θα δοθεί και η δυνατότητα αλλά και στους ντόπιους να απολαμβάνουν και να γνωρίζουν τις διπλανές περιοχές. Είναι σημαντικά και τα δύο σκέλη στα οποία αναφερθήκατε. Εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφαλή περιήγηση θέλω να δω αν μέσα στο δικό σας το μυαλό, γι' αυτό και ρώτησα, ο χρόνος για να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο πόσο θα πάρει, αν αυτός ο χάρτης θα δοθεί και στους ξενοδόχους, θα δοθεί και σε εκείνους οι οποίοι διοργανώνουν εκδρομές, ώστε να ξέρει και ο Έλληνας, σωστά το λέτε, αλλά και ο ξένος, κυρίως εκείνοι οι οποίοι έρχονται και νομίζουν ότι έχουν τις αντοχές, τέλος πάντων, των πιτσιρικιών, να ανεβαίνουν στα βουνά. Αν θα είναι μια ασφαλής περιήγηση και θα είναι κάτι το οποίο θα το προτείνετε, θα το ζητήσετε, θα το διεκδικήσετε ή θα το βάλετε με όρους για την ασφαλή περιήγηση. Μπράβο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό σε οτιδήποτε κάνουμε και σαν περιφερειακή του Λαχυσίου και σαν περιφέρεια Κρήτης είναι να βλέπουμε την ασφάλεια. Ο στόχος και η προσέγγιση είναι μέσα από τα ειδικά εργαλεία, μέσα από τη καταγραφή σε ψηφιακή μορφή μιας διαδρομής, να υπάρχει δυνατότητα να μην μπορεί να χαθεί κανένας. Δεύτερον, εφόσον χρησιμοποιεί τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία θα μπορούν να είναι μέσα στο κινητό, μέσα από το GPS θα είναι εύκολη η αναζήτηση του οποιοδήποτε και να καταλαβαίνετε τι σας λέω. Οπότε η έννοια της ασφάλειας είναι προτεραιότητα. Η ασφάλεια βέβαια έχει να κάνει και με τη σκέψη που έχει ο κάθε ένας επισκέπτης. Δηλαδή τι εννοώ, έρχονται πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έχουν γυρίσει τις Άλπες που θεωρούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ πιο εύκολο να περπατήσουν για παράδειγμα σε ένα φαράγγι αλλά εν τέλει οι δυσκολίες της φύσης να τους, και η μη γνώση της προσέγγισης και το πώς και της περιοχής, έτσι ακριβώς δημιουργεί θέματα και προβλήματα. Μπράβο. Από τη μία, κυρία Ανδρουλάκη, λες κοίταξε να δεις, το καταλαβαίνω αυτό, αυτή η λατρεία, αυτή η αγωνία να γνωρίσεις, η περιέργεια, η λαχτάρα, αν το, να το πάρουμε και διαφορετικά, να γνωρίσεις την κριτική γη βήμα-βήμα, γιατί αυτό πιστεύεις ότι θα σε φέρει πιο κοντά σε αυτό τον τόπο. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αλλά κάποια στιγμή από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και καλά το κάνετε, για να φύγει και να επεκταθήσει όλη την Κρήτη, ότι αυτό πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, ρε παιδιά. Έχουμε αυτά τα μονοπάτια, από εκεί θα πηγαίνετε, από εκεί δεν θα πηγαίνετε. Δηλαδή έλεος.
Μπράβο. Αυτό τώρα που είπατε πριν όσον αφορά την προβολή, γιατί έχει να κάνει και την προβολή και τη συνεργασία με τους tour operator και τους ξενοδόχους, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι εφόσον έχουμε όλη την... το puzzle το οποίο συνθέσαμε όπως σας ανέφερα πριν, όλο το θέμα του marketing να προχωρήσει σε συνεργασία με το τμήμα τουρισμού της περιφέρειας Τρίτης και να γίνει η διάχυση ευρύτερα και παντού. Άρα η έννοια της προβολής είναι και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι που πιστεύω και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι το τμήμα προβολής της περιφέρειας... Αυτό δεν είναι μόνο κομμάτι προβολής, αυτό είναι θέμα αναγκαιότητας, κυρία Ανδρουλάκη. Δηλαδή πρέπει να το δούμε τάχιστο αυτό το θέμα. Πιστεύετε, επειδή μιλάτε για 365 μέρες περιήγηση, ασφαλής περιήγηση, όταν το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες, ειδικά το χειμώνα, στα μονοπάτια των βουνών της Κρήτης, θέλετε να πείτε ότι ας πούμε μέσα στο χειμώνα μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό το δίκτυο θα είναι ολοκληρωμένο ή χρειάζεται περισσότερο χρόνο? Όχι, γιατί απάντηση δεν πειρά. Παραπάνω χρόνο, να σας πω την αλήθεια. Τώρα γίνεται ο σχεδιασμός. Αυτό το οποίο πάντα θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι οτιδήποτε κάνουμε να είμαστε σε μια συνεργασία με τους ειδικούς. Ωραία, είναι λοιπόν τα πρώτα βήματα. Ναι, είμαστε στο αρχικό μας στάδιο της συζήτησης. Άρα απευθυνθήκατε σε όλους τους δήμους της περιφερειακής σας ενότητας. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε στο πρώτο κομμάτι. Αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος είχε γίνει και πιο πριν. Τώρα είμαστε στο στάδιο όπου θα μελετήσουμε τις διαδρομές να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε αναφέρει. Αλλά το πιο σημαντικό, τουλάχιστον αυτό το οποίο προσβλέπουμε, είναι να έχουμε μια συνεργασία με όλη την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να δούμε αν τελικά περιπλέξουμε και επιπλέον δίκτυο διαδρομών βάσει το προτάσεων όπου θα έρθουν. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, να συλλειτουργούμε στην προσπάθεια με όλους, και με τους φορείς και με τους δήμους και με τους πολιτιστικούς. Δεν πάει το μυαλό μου ότι θα υπάρχει δήμαρχος από το Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα στα δικά του τα διοικητικά τα όρια και δεν θα θέλει να συνεργαστεί, τουλάχιστον έτσι όπως τους ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε και το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.